Χρυσανθοπούλου, η οποία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει κατορθώσει να γίνει finalist στο Chin Bikini Contest, το οποίο θα γίνει στις 4 Ιουλίου. Μας μίλησε για την γνώμη της για αυτό το διαγωνισμό και τις προετοιμασίες που πρέπει να κάνει σαν υποψήφια. Το όνομά μου είναι Νικολίτσα Χρυσανθοπούλου, είμαι 21 ετών. Άρχισα πριν 2 μήνες σε night club, κάνανε Bikini Contest και αποφάσισα υπό την πίεση του αγωνιαστικού να πάω. Είναι κάτι καινούργιο για μένα. Πιστεύω ότι καλό είναι να δοκιμάζεις κάτι καινούργιο στη ζωή σου. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μου. Πολλά σπορ. Αισθάνομαι πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι χαρούμενη. Προσπαθώ να δείξω τον καλύτερο εαυτό μου. Για το πώς αισθάνονται οι γονείς της, η Νικολίτσα μας είπε σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περήφανοι για μένα. Μου έχουν εμπιστοσύνη και πιστεύουν ότι είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι κάτι καινούριο για μένα και τους αρέσει. Για αυτούς που ίσως δεν συμφωνούν για αυτού του είδους διαγωνισμούς, η Νικολίτσα έχει και την δική της γνώμη. Το Bikini Contest δίνει στη γυναίκα, την εξυψώνει κάπως, και το μόνο που δείχνεις είναι το σώμα σου. Όχι ότι το λανσάρεις με κακή προδιάθεση, αλλά το ότι θέλεις να δείξεις στον εαυτό σου ότι αξίζεις και μπορεί κάπου να φτάσεις. Είναι κάτι, είναι ένα μέσο που σου δίνει, που σου δίνει να νιώθεις πιο ψηλά στον εαυτό σου. Σε αυτό το Bikini Contest θέλω να δώσω στον εαυτό μου μία, πώς να το πω, να βοηθήσω τον εαυτό μου να είμαι πιο ελεύθερη, να αισθάνομαι πιο ελεύθερα. Δεν ξέρω αν αυτό κατά πόσο θα μου δώσει τα σκύπτρα να φτάσω κάπου ψηλά, αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν είναι κακό να προσπαθήσω. Ας ακούσουμε όμως στη συνέχεια τι έχει να μας πει για τον διαγωνισμό η Candy. Η καραμέλα Σταθάκης μας έρχεται από την Νότια Αφρική. Η Candy, όπως την φωνάζουν στα αγγλικά, συμμετέχει για πρώτη φορά ως finalist στο Chin Bikini Contest. Με λέμε Candy Σταθάκης και είμαι 19 χρονών και I started when this year, this is my first pageant. Well, I was originally born and raised in South Africa and I entered one there, Miss Beach Bum 89, and I won. A lot of my friends enter in the bikini pageant, the Chin especially, and they all just pushed me really to go for it this year, so I thought, why not? Κρατάει το σώμα της σε καλή φόρμα για το διαγωνισμό, η Candy κάνει αρκετές θυσίες. It's something you have to work at very hard. I eat all the right kinds of foods, no junk food, and I train every day, hour and a half in the gym. Οι κριτές του διαγωνισμού λαμβάνουν υπόψη πολλά πράγματα πριν αποφασίσουν για την νικήτρια. I think everything, personality, grace, figure, looks, I think just all round, you know, person and everything. Επίσης, η Candy έχει και την δική της γνώμη για αυτού του είδους διαγωνισμούς και για αυτούς που ίσως δεν συμφωνούν με αυτά. I think it's silly, because if you're beautiful and you have a good figure and, you know, it's entertainment and I and the other girls enjoy entertaining people and basically it just makes people happy, I think. Thank you.
supportive and very proud. She supports whatever I do. My dad, on the other hand, he's not really into it. He's away right now and he doesn't really know that I'm entering yet. I think at first he'd be kind of angry. He might come around, but I'm not sure. I haven't told him yet. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια η κοινοτική γωνιά και το σχόλιο της εβδομάδας. Στα καταστήματα τροφίμων Σάνκης, η παράδοση ξεχωρίζει από το 1929. Έτσι και σήμερα τα Σάνκης προσφέρουν την καλύτερη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, φρέσκα κρέατα και αλαντικά. Επίσης, μεγάλη σειρά φυτών και λουλουδιών, καθώς τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως. Τα specials αυτής της εβδομάδας είναι Veal Leg Cutlet, 4,99 cents to pound, νεκταρίνια και δαμάσκινα από την Καλιφόρνια, 79 cents.